Πίσω στην τηλεόραση της Σούκλας, στο Μέσα Σόλα. Έχουμε να πούμε εδώ τώρα, είναι καλεσμένοι όπως σας είπα και το προλόγησα. Η φίλη μου, η φίλη σας και αγαπημένη μας ολονών, η Κατερίνα Τσεμπερλίδου, να την καλησπερίσω. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Μένα. Να ευχηθώ καλό μικρό καλοκαιράκι ακόμα. Α, είναι το αγαπημένο μου, εγώ έτσι το θέλω καλό, να το λέω. Καλό μικρό καλοκαιράκι, να πάει έτσι λίγο ακόμη, έτσι, να κάνουμε κανένα μπάνιο. Δεν ξέρω αν το ένιωσες, το νιώσαμε όμως όλοι. Έχει λίγο ψυχράνει και αυτό μας αρέσει γιατί δεν είναι το πρωί είναι και το βράδυ. Ναι, είναι αλήθεια είναι αυτό. Καλό, είναι και είναι ευχάριστο, έχει αυτό ποικιλία. Είναι, αρέσει και αυτή είναι η Ελλάδα. Ένα κλίμα που μοναδικό, είναι μοναδικό, οπότε αυτό είναι ευχάριστο. Το ότι ξημερώνει μία καινούργια μέρα κάθε μέρα είναι πολύ θετικό μήνυμα και αυτό είπε και Σκάρλετ Οχάρα. Τουλάχιστον το λέμε εδώ στην Ελλάδα. Το λέμε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου και αγαπημένοι μας εδώ. Ωραία. Και του Control αλλά και της Ζούγκλας. Και δική μου. Και δική σου. Μας έχεις ετοιμήσει ιδιαίτερος και θέλω να έρχεσαι γιατί πραγματικά μας δίνεις έτσι εφόδια για να προχωρήσουμε και ένα βηματάκι πιο μπροστά. Αν κάτι μας πάει πίσω, άντε κι άλλο λίγο, μας πάνε πίσω τα διάφορα. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ και μ' αρέσει η παρέα σας. Είστε θετικοί άνθρωποι έτσι και επαγγελματίες. Και τα δύο. Τι ωραία. Λοιπόν, τι θα μας πει σήμερα, εγώ δεν είπα τίποτα, να το κάνουμε έκπληξη. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που έλεγες πριν για τους πλούσιους και το θάνατο. Mm-hmm. Που είναι ένα σοβαρό μεν θέμα, αλλά θέλω να πω ότι ο αγαπημένος μου Γούντι Άλεν, που είναι και πλούσιος και διάσημος, και στις περισσότερες του ταινίες ασχολείται πάρα πολύ με το θάνατο, γιατί τον προβληματίζει, έχει πει την εξής ατάκα, η οποία είναι παροιμιώδης. Είπε, εμένα δεν με φοβίζει ο θάνατος, φτάνει, όταν έρθει θέλω να μην είμαι εκεί. Τι καλό. Αυτό είπε και νομίζω ότι εκφράζει όλους μας. Όταν έρθει εγώ απλά να μην είμαι εκεί και να γίνει. Λίγο, δεν μπορείς να το φανταστείς, είναι λίγο αυτό το θέμα, είναι λίγο don't touch για όλους. Ναι, ακριβώς. Εμείς ας πούμε θετικά πράγματα. Στα δικά μας τα θετικά. Εμείς να πούμε πώς να αγαπάμε τον εαυτό μας και να τον προστατεύουμε. Και επομένως σήμερα να μιλήσουμε για την αυτοεκτίμηση. Έτσι, πολύ σημαντικό. Άρα να πούμε 8 τρόπους για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να έχει περισσότερη αυτοεκτίμηση. Που είναι το α και το ω για μένα. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στη ζωή μας και στις σχέσεις μας και στα επαγγελματικά μας και παντού. Ακριβώς, γιατί όταν έχουμε αυτοεκτίμηση, στην πραγματικότητα, εμείς προστατεύουμε τον εαυτό μας από αδικίες και από διάφορα δυσάρεστα δεινά. Μπράβο. Αν λοιπόν τον αγαπάμε, τον προσέχουμε και τον προστατεύουμε. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τους άλλους να μας κακομεταχειρίζονται και ή να μας στεναχωρεί αυτό και εμείς οι ίδιοι να κακομεταχειριζόμαστε τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα εμείς να αγαπάμε τον εαυτό μας και να τον εκτιμάμε, να έχουμε μια εκτίμηση για τον εαυτό μας. Και μετά να τον προστατεύουμε και από τους εξωτερικούς παράγοντες. Και πώς μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί πιστεύω ότι όλοι μας, ξέρεις, λέμε, μα τον εαυτό μου τον αγαπάω, τον φροντίζω. Ακριβώς. Πώς ξέρουμε ότι αυτό είναι λιγότερο ή περισσότερο, ή μάλλον συνήθως είναι λιγότερο. Συνήθως είναι λιγότερο. Πρώτα απ' όλα, να τα πιάσουμε από την αρχή, ότι μερικά πράγματα λέμε στον εαυτό μας και είναι αρνητικά, δηλαδή γκρίνια, θυμός, ενοχές και κατηγορίες. Αυτά όλα όταν τα λέμε μέσα μας, αυτά είναι εναντίον μας. Αν είχαμε ένα φίλο που μας κατηγορούσε, που μας έλεγε τέτοια δυσάρεστα, δεν θα το θέλαμε όχι, φίλο, θα λέγαμε, παιδί μου, πες μου και κάτι θετικό, πες κάτι υπέρ μου, δηλαδή τόσο χάλια είμαι. Λοιπόν, επομένως, ο εαυτός μας αυτά όλα καλό είναι να κάνει αυτή τη φωνή του μέσα του θετική. Και φυσικά, καταλαβαίνουμε, εάν λοιπόν δεν ξέρουμε τις ανάγκες μας, δεν μπορούμε να μας προστατέψουμε. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό και τι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν το πρώτο που να κάνουμε, ο πρώτος τρόπος είναι να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας, ποια είναι τα θέλω μας. Εάν τα καταλάβουμε, θα δούμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο τα χατήρια των άλλων, αλλά θα κάνουμε και αυτά που έχουμε εμείς ανάγκη. Καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι κάνουμε μόνο τα χατήρια των άλλων. Όντως, δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί ας πούμε μπορεί να θέλεις να ακούσεις ένα καλό λόγο όταν κάνεις κάτι ωραίο. Θες έναν έπαινο. Έτσι, μπράβο. Μαγειρεύω ένα φαγητό. Ένα φαγητό. Ένα πράγμα απλό. Ή αυτό που λέω συνήθως, ρε παιδί μου, κάποιος κατέβασε τα σκουπίδια κάτω. Πες του μια καλή κουβέντα, ότι ρε παιδί μου, μπράβο, εσύ τα κατέβασες. Ή έχω ανάγκη, ας πούμε, να κοιμάμαι το βράδυ. Δεν θέλω να ξενυχτάω. Ή έχω ανάγκη εγώ να μην τρώω πολύ κρέας ή να τρώω πολύ κρέας. Ενώ οι άλλοι θέλουν, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Ή εγώ την Κυριακή το βράδυ θέλω να μένω μέσα στο σπίτι, γιατί θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω κτλ. Είναι μερικές ανάγκες. Η ανάγκη μπορεί να είναι ότι θέλω να πάω μια μέρα στο χωριό μόνος μου κτλ. Διάφορες ανάγκες.
Δεν το καταλαβαίνουμε μερικές φορές ότι κάνουμε τα χατήρια μονίμως των άλλων και δεν κάνουμε τον εαυτό μας. Όμως πρέπει να μάθουμε, να καταλάβουμε και να σκεφτούμε ποιες είναι οι δικές μας ανάγκες, γιατί γνωρίζοντας τις ανάγκες μας μπορούμε να καταλάβουμε ποιες θυσιάζουμε. Και μετά γυρνάει η μπούμερα. Και γίνεσαι ακριβώς και μετά γίνεσαι έξαλλος και λες πάλι εγώ ήμουν το θύμα. Ναι. Και ξεσπάς και στον εαυτό σου και στους άλλους βέβαια. Ακριβώς. Και επίσης μετά όταν εσύ μαθαίνεις να μην αναγνωρίζεις τις ανάγκες σου, πλέον εσύ ο ίδιος υποτιμάς κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό σου και στη συνέχεια γίνεσαι θύμα των άλλων γιατί άλλοι όλο θα ζητάνε. Και όλα κάτι θα σε αγνοούν τις ανάγκες μπράβο, σου. Έχω και ένα παράδειγμα αυτό. Ήταν, λέει, κάπου το διάβασα. Πήγανε δύο χωρισμένοι σύζυγοι. Ήταν σύζυγοι, χωρίσανε. Εν πάση περιπτώσει, είπαν μετά από κάποια χρόνια να βγουν να φάνε, σαν φίλοι κτλ. Εν πάση περιπτώσει, έτυχε. Και οι δύο παραγγείλανε κοτόπουλο πόδι. Mm. Και έκπληκτος ο άντρας. Είπε στη γυναίκα και λέει: μα εσύ δεν έτρωγες ποτέ κοτόπουλο πόδι, όλο σε μένα το έδινες. Mm. Ναι, αλλά τη άρεσε και αυτήν. Αλλά θυσιαζόταν πάντα. Μπράβο, θυσιαζόταν. Και εκείνος είχε στο μυαλό του ότι μάλλον δεν θα τη αρέσει το κοτόπουλο το πόδι. Γιατί δεν τόλμησε και ποτέ να πει την ανάγκη της. Ναι. Και λέει: άσε, δεν πειράζει, εγώ θα φάω αυτό τώρα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, καλό είναι να τιμούμε τον εαυτό μας. Και λάθος μηνύματα που δίνουμε. Και εκεί ήθελα να πω. Βέβαια. Ότι δίνουμε λάθος μηνύματα και μας πατάνε έλεγχο και χωρίς να το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Ακριβώς. Και όταν τιμάς τον εαυτό σου, δηλαδή λέμε τίμα τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τίμα εκείνο το άλλο, την πατρίδα σου κτλ. Τίμα και τον εαυτό σου. Αυτό λοιπόν το ξέχασε ο ποιητής να το βάλει εκεί. Οι 10 εντολές ήταν αυτές. Ας πούμε και άλλη μία. Ναι, ας πούμε άλλη μία. Αλλά το να τιμάς τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις όταν τον αγαπάς, έτσι. Δηλαδή, χρειάζεται και εσύ να τον τιμήσεις, αν θέλεις να σε τιμήσουν και άλλοι. Ναι, γιατί ξέρεις τι, δεν μπορείς να ζητήσεις και ευθύνες μετά. Ναι, ακριβώς. Αλλιώς μετά σου λέει άλλος, έλα βρε παιδί μου, εύκολα εγώ κάνω ό,τι θέλω ή κάνω ευθύνες, τα γούστα μου, ναι. Αφού άλλος δεν ενδιαφέρει, δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι. Μια χαρά, δεν λέει κάτι. Δεν αντιστέκεται. Και εσύ σκάς από μέσα. Ναι, εσύ σκάς και δεν αντιστέκεται ο άλλος. Ένα άλλο θέμα είναι ότι είμαι και εγώ η αιτία της δυστυχίας μου ή του κακού μου κεφιού. Αυτός είναι ένας δεύτερος τρόπος να συνειδητοποιήσουμε ότι και εγώ μετέχω. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία. Δεν μου φταίνουν μόνο οι άλλοι που εγώ είμαι θύμα, αλλά έχω και εγώ ευθύνη. Δηλαδή, όταν εγώ θεωρώ ότι μόνο οι άλλοι θα κανονίσουν το πρόγραμμα και τις ανάγκες μου ό,τι περισσέψει, τότε βεβαίως και οι άλλοι ή δεν ξέρουν τις ανάγκες μου ή τις καταπατάνε. Ναι, ή με την έννοια, ξέρεις κάτι, πολλές φορές και εγώ το έχω δει έτσι και εκπείρας. Όταν δεν ζητάς κάτι, περιμένεις από τον άλλον να το αναγνωρίσει και να σου το δώσει από μόνος του. Ναι. Σαν να κάνει το Θεό, ας πούμε, σαν να μαντεύει. Ναι. Και λες, μα εγώ μωρέ το ήθελα αυτό, γιατί δεν το έκανε. Λες και ο άλλος θα το μαντέψει. Ναι, θα το μαντέψει. Ναι. Μπήκες και στη διαδικασία. Μπορούν οι μερικοί άνθρωποι να μπαίνουν όντως στη διαδικασία και να λένε πώς να ευχαριστήσω και την Κατερίνα, πώς να ευχαριστήσω και τη Μαρίνα. Αλλά οι περισσότεροι μέσα στον τρόπο ζωής, πολλές φορές το κάνουμε κι εμείς αυτό. Φυσικά. Όλοι μας. Δηλαδή λέμε, α, εγώ νόμιζα ότι σου άρεσε αυτό. Ναι, άμα πείτε παιδιά, όχι, εγώ δεν τρώω αλάτι. Τυχαία το παράδειγμα. Ναι, τυχαία, έτσι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ο άλλος πού να ξέρει ότι εσύ δεν σ' αρέσει το αλάτι ή μ' αρέσει. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να λέμε και τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Ακριβώς και να σκεφτόμαστε ότι είμαστε κι εμείς συντελεστές. Ναι. Των γεγονότων που συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν με τη δική μας απουσία, είμαστε παρόντες. Άρα λοιπόν είμαστε συντελεστές, δεν είμαστε παθητικοί ότι αχ, έχω γίνει θύμα, κοίτα να δεις τι έχω συμβεί, οι άλλοι με κάνουν ό,τι θέλουν, οι άλλοι με κακοποιούν ή με κακομεταχειρίζονται ή δεν με επενούν ή δεν με αγαπούν. Είμαι και εγώ συμμέτοχος σε αυτό, τους αφήνω να αφαιρθούν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, να θυμηθούμε, τρίτο θέμα, έτσι, τρίτος τρόπος, ότι εμείς μπορούμε, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας, να αλλάξουμε τον τρόπο που φερόμαστε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αν κάνεις με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα, θα έχεις πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι. Λοιπόν, ο νόμος. Εάν θες να αλλάξεις κάτι από τη συνταγή, πώς ρε παιδί μου, λες, θα αλλάξω λίγο το αλεύρι, θα αλλάξω λίγο το. Ναι. Έτσι. Για να αλλάξεις τη συνταγή. Θα βγει κάτι άλλο. Επομένως, αν εσύ αλλάξεις τις αντιδράσεις σου,
την παρατήρηση που θα πεις ή τη φράση θα ζητήσεις. Θα πεις, παιδιά, εγώ θέλω να μου λέτε έναν καλό λόγο. Άμα σας άρεσε, πείτε μου έναν καλό λόγο. Και στη δουλειά, έτσι. Πάω στον προϊστάμενο, λέει, σας άρεσε η δική μου, ξέρω εγώ, παρουσίαση που έκανα ή η μελέτη που έκανα. Ναι. Πείτε μου και έναν καλό λόγο. Ναι. Δηλαδή, πείτε και ένα ευχαριστώ, ας πούμε. Έτσι. Κάποια πράγματα τα θεωρούμε και δεδομένα και δηλαδή και σε και διάφορα οικογενειακά θέματα θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Και στις σχέσεις. Και στις σχέσεις. Ναι. Το θεωρούμε δεδομένο, οπότε δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Α, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, δεν σε έχω στα όπα-όπα. Ναι. Πες μου το, ότι ναι. Κοίτα, σε έχω στα όπα-όπα. Μ' αρέσει. Ναι, αυτό, ή μ' αρέσει αυτό. Που μου φτιάχνει φαγητό. Μ' αρέσει που με περιποιείσαι, που με προσέχει κτλ. Δεν είναι δεδομένο για όλου. Δεν το έχουν όλοι. Άρα λοιπόν όμω πρέπει και εμεί να αλλάξουμε κάτι, μία αναλογία, έτσι, για να υπάρχει λίγο διαφορετικό αποτέλεσμα και να ακολουθήσουμε και το ένστικτό μας. Γιατί όταν αλλάξεις κάτι θα ρισκάρεις λιγουλάκι και θα πρέπει να αλλάξεις, αλλά να εμπιστευτείς το ένστικτό σου. Τι και, θα σου πει. Και το θέλω σου ίσως. Και το θέλω σου. Αλλά ναι, σου λέει το ένστικτό σου αυτό, τι θα κάνεις. Αλλά δεν σημαίνει όμως, όταν λέμε το ένστικτό σου, το εμπιστευτείς, ότι εντάξει θα μείνεις παθητικός και ότι θα είσαι, ας πούμε, και καχύποπτος. Ότι μα, το ένστικτό μου λέει: μην το κάνεις έτσι, μην βγει κάτι κακό, μην το κάνεις έτσι. Ναι. Πάντο εκεί και κάτι διαφορετικό μελέτα, θα βγει. Να γίνει ομελέτα. Ένα μελέτα. Βέβαια, έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές γκρινιάζουμε για πράγματα που δεν μας αρέσει. Mm-hmm. Και το λέω το γκρινιάζουμε γιατί είναι και μία λέξη που τη λένε πολύ συχνά και οι άντρες στις γυναίκες. Ναι. Και λένε: α, μην μου γκρινιάζει, μου γκρινιάζει. Ενώ στην ουσία είναι κάποια παράπονα που μεταφέρονται έτσι. Ναι. Αυτό τώρα βέβαια θα πρέπει, νομίζω ότι είναι κάποια παραπονάκια τα οποία πρέπει να τα πούμε με την θετική έννοια και όχι σαν γκρίνια. Το παράπονο είναι καλυμμένος θυμός. Mm. Δηλαδή δεν θέλω να σου θυμώσω γιατί θεωρώ ότι είσαι, ξέρω εγώ, ο αρχηγός του σπιτιού ή η εξουσία, ας πούμε. Ναι, ναι. Και δεν μπορώ να τα βάλω μαζί σου και δεν θέλω να σου πω. Και μαζεύονται. Ή να μην χαλάσω τη σούπα ή τι. Και μαζεύονται και μετά τα λέω όλα μαζί, γκρίνια αυτό και τα λοιπά. Ενώ αν τα πεις κατευθείαν ότι σου άρεσε αυτό που έκανα, α, θα μου άρεσε να μου λες έναν καλό λόγο. Mm-hmm. Το λες μία, το λες δύο, το λες 13. Θέλεις να πας χωρίς εκεί, θυμό, τι να κάνεις. Δεν μπορώ να έρθω. Εγώ συγγνώμη, δεν μπορώ να έρθω, γιατί αύριο έχω να ξυπνήσω πρωί. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Την ώρα που συμβαίνει, έτσι, την ώρα που συμβαίνει, γιατί όταν μαζεύονται, μετά ξεσπάς και σου λέω, καλά, πώς κάνεις έτσι, καλέ, για ένα απλό πράγμα που είπαμε. Ενώ δεν είναι απλό, είναι μία σταγόνα που ξεχύλισε ένα ποτήρι. Οπότε την ώρα που συμβαίνει, αν ζητήσεις αυτό που θέλεις, στην πραγματικότητα, έχει πει τις ανάγκες σου. Και νομίζω ότι κάνουμε και καλό και στον εαυτό μας. Αισθανόμαστε και λιγάκι ότι μπορούμε να σταθούμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που λέμε τα θέλω μας, mm-hmm. αν σου πω εγώ, ναι, θέλω να έρθω μαζί σου και δεν θα θέλω να έρθω, και λέω, πού να πάω τώρα, βάρια μου. Επειδή το είπα. Ας πάω τέλος πάντων, που δεν θα περάσω καλά και μπορεί να γίνει και χειρότερη κατάσταση και να εκνευριστούμε και να κτλ. Ναι. Μετά όμως δεν στέκεσαι καλά μέσα σου όταν έχεις πάρει θέσεις πάνω σε ένα θέμα και να πες την επόμενη φορά που μπορεί να ξαναγίνει κάτι και δεν σου αρέσει. Δεν λυπάμαι πολύ, Κατερίνα μου, δεν μπορώ να έρθω μαζί σου. Βέβαια. Και εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι έχεις κάνει ένα μεγάλο βήμα, λες και έχεις πάει στη σελήνη. Έχεις κάνει ένα βηματάκι για την αυτοεκτίμηση. Ακριβώς. Λυτρώνεσαι γιατί νιώθεις ότι σεβάστηκες τον εαυτό σου και την ανάγκη και τις σου. Ανάγκες σου. Μπράβο. Γιατί αλλιώς κάνεις την υποχώρηση και μετά νιώθεις, έχεις ήδη μετανιώσει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και είναι μετανιώνεις και λες, ρε παιδί μου, τι ήθελα και το έκανα. Πάλι εγώ είμαι από κάτω. Και πάλι δεν θα πάει καλά. Και πάλι δεν θα πάει καλά. Ένας άλλος τρόπος. Είμαστε στο νούμερο 4. Έχουμε προσελκύω αυτό που χρειάζομαι και αυτό που θέλω. Δηλαδή αυτό που λέμε ο νόμος της έλξης. Mm-hmm. Πώς το έχουμε διαβάσει στο Facebook, το λένε όλοι και το γράφουν ότι αυτό που επιθυμώ και αυτό που θέλω το ελκύω. Δηλαδή αν ξεκινήσεις χαλαρά μια μέρα και πεις, ρε παιδί μου, σήμερα ό,τι και να γίνει, εγώ σήμερα μια μέρα έτσι σαν πείραμα, δεν θα μου αλλάξεις τίποτα, αλλά δεν θα μου αλλάξει το κέφι. Αλλά σήμερα ξυπνάω το πρωί και αποφασίζω ότι τη σημερινή μου μέρα θα την περάσω με κέφι. Κέφι εννοώ χαλαρά, θετικά, δεν θα μου τη σπάσει όποιος προσπαθεί να με υποτιμήσει, να με ενοχλήσει, οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι, δεν θα το πάρω προσωπικά. Ναι. Ήταν η δική του στιγμή. Ναι, η κακιά στιγμή. Αρχίζει, λοιπόν, έτσι, όταν αρχίζεις να φτιάνεις από το πρωί τη μέρα σου και να περιμένεις τα θετικά, αυτό. Έρχεται κάτι θετικό. Μπορεί το θετικό να είναι, μας έχει τύχει σε όλους, κάθεσαι σε μια ουρά
Και εντελώς τυχαία, σε σένα έρχεται μια κυρία και σου λέει: πάρε το νούμεράκι μου, γιατί εγώ θα φύγω. Και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι 4 νούμερα μπροστά σε μια ουρά που παίρνουμε τα νούμεράκια. Επειδή μια κυρία, ένας κύριος κάποιος, σου έτυχε. Έτυχε σε σένα, αλλά πιθανόν από όλους τους άλλους, να ήσουν αυτός ο οποίος είναι πιο χαλαρός, ο πιο θετικός, ναι. Και το εξέπεμψες αυτό. Και το... Έτσι. Mm-hmm. Την κοίταξες και της είπες με ένα χαμόγελο αυτό και κάτι. Ή ας πούμε κάποιος σε βοήθησε να κάνει κάτι. Λοιπόν, επομένως, όταν ξεκινάς μια μέρα με θετικό τρόπο και σκέφτεσαι και λες, εγώ θέλω να την περάσω θετικά ό,τι και να συμβεί, διότι το αξίζω, εννοείται αυτό, έτσι. Άρα εκτιμώ τον εαυτό μου, θεωρώ ότι αξίζει να μην συγχυστεί σήμερα. Okay. Λοιπόν, οπότε όταν αυτό το έλκεις σιγά σιγά, και αν σου συμβεί κάτι αρνητικό, έτσι, δεν σημαίνει ότι θα πάνε όλα τέλεια, αν εξακολουθήσεις να επιμείνεις, τι είπα εγώ, τι υποσχέθηκα το πρωί, εγώ με αγαπώ και είμαι μια χαρά. Σήμερα, λίγο πιο... σήμερα θα είμαι θετική. Cool. Cool. Και αν δεν δώσεις σημασία και δεν τα πάρεις και προσωπικά, αυτομάτως αρχίζουν και μαζεύονται περισσότερα θετικά. Δηλαδή, όντως τα ελκύουμε. Μπράβο. Αλλά δεν τα ελκύουμε για κάτι μυστικιστικό. Τα ελκύουμε γιατί εμείς, η συμπεριφορά μας, το βλέμμα μας, η στάση μας, οι αντιδράσεις μας, όλο αυτό που νιώθουμε, κάνει τον κόσμο να νιώθει, να βλέπει ότι είμαστε θετικοί άνθρωποι. Το 5, και είναι πολύ σημαντικό, ότι όπως εκτιμώ και σέβομαι το μέσα μου, γιατί όλα όσα είπαμε τώρα είναι το μέσα μου, έτσι εκτιμώ και σέβομαι το έξω μου, το σώμα μου. Σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, αν κακοποιώ εγώ το σώμα μου, έτσι, κακοποιώ το σώμα μου μπορεί να σημαίνει ότι να μην κοιμάμαι σωστά, να μην κοιμάμαι τις ώρες που πρέπει, να μην πίνω το νερό που χρειάζεται, να μην ασκούμαι καθόλου, να καπνίζω, να τρώω υπερβολικά, να παίρνεις ουσίες, έτσι. Είναι μια σειρά από πράγματα που κάνεις και κακοποιείς το σώμα σου που δεν το σέβεσαι. Μετά, μη θεωρήσεις ότι είναι κάτι απίθανο αν κακοποιηθείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι συμβαίνει και άνθρωποι, ειδικά γυναίκες, να κακοποιούνται στο σώμα τους και αυτό είναι πλήρης έλλειψη, όχι σεβασμού, όχι αγάπης, όχι οτιδήποτε, έτσι. Άρα λοιπόν, εμείς πρώτοι, καλό είναι να σεβόμαστε το ίδιο μας το σώμα. Έτσι. Εντάξει. Οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι, γιατί να μην μιλάμε μόνο για τα εσωτερικά. Για τα υπάρχει και η ύλη που είναι ο ναός, η ψυχή είναι στο σώμα. Και μην ξεχνάμε ότι και το σώμα είναι ο ναός μας. Ακριβώς. Ο ναός μας και χωρίς αυτόν δεν ζούμε. Δεν θα μπορούσαμε έτσι να το κακοποιήσουμε. Ένα άλλο που είναι το νούμερο 6 είναι ότι συγχωρούμε. Όταν συγχωρούμε, έχουμε πει πολλά για τη συγχώρεση και θα λέμε ίσως για όλη μας τη ζωή, όλοι, γιατί είναι δύσκολο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, όταν συγχωρούμε, μας νιώθουμε μέσα μας μια μεγαλοσύνη. Λέμε, κοίτα να δεις, μπράβο μου, συγχώρεσα, τα κατάφερα. Που αυτό είναι μια ένδειξη επίσης σεβασμού, ότι κοίτα να δεις... Θα μου πεις και τι εννοείς με τη συγχώρεση, ότι συγχωρούμε τι ακριβώς. Μπράβο. Συγχώρεση είναι μια διαδικασία που γίνεται για μένα. Δεν γίνεται επειδή συγχωρώ εσένα. Η διαδικασία είναι... Και τι συγχωρούμε, μέχρι πού συγχωρούμε. Αυτόν τον θυμό, απελευθερώνω αυτό το θυμό που έχουμε μέσα μας και συγχωρούμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ξεχνάμε ή δεν προστατευόμαστε στο μέλλον ή ούτε επίσης αυτό σημαίνει ότι συμφιλιονόμαστε με τον άλλον. Mm-hmm. Για πες. Δηλαδή, βεβαίως, να το αναπτύξουμε αυτό. Συγχωρώ σημαίνει ότι εγώ που είχα θυμό για σένα και που είχα μνησικακία και που είχα έτσι μέσα μου έβραζε, εγώ παθαίνω από αυτά. Δεν παθαίνεις εσύ. Ναι, ναι. Εσύ παθαίνεις κάτι. Όχι. Εκτός και αν κάνω κάτι δυσάρεστο, το οποίο είναι παράνομο. Έτσι. Το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια μιας εκδίκησης, η οποία μου κάνει ακόμη χειρότερο κακό. Ναι, ναι. Γιατί μετά θα έχω και ενοχές κλπ. Αλλά όταν εγώ βράζω από θυμό επειδή μου έκανες εσύ κάτι, έτσι, τότε αυτό μου κάνει εμένα κακό. Πρώτα απ' όλα. Μου χαλάει το σώμα μου, μου φέρνει ταχυκαρδία, αλλάζει τις ορμόνες, το πώς εκλείονται στο σώμα. Όλο το σώμα υποφέρει και εγώ είμαι μονίμως σε ένα θυμό, ενώ αν συγχωρήσω και πιθανόν
είτε μέσα μου, είτε γράφοντας και ένα γράμμα. Αυτό πήγα, ήταν η επόμενη. Α, βέβαια, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα. Χωρίς να το δώσω. Χωρίς να το δώσω. Π.χ. τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και. Εντάξει, κάπως να γίνει πιο. Εγώ έχω πει, ας πούμε, έχω γράψει ολόκληρα γράμματα συγχωρώντας τη μητέρα. Η μητέρα μου έφυγε από αυτόν τον κόσμο και είχα κάποια πράγματα που δεν τις είχα πει. Λοιπόν, κάθισα και έγραψα κάποια τέτοια γράμματα. Οπότε μπορούμε να γράψουμε ένα γράμμα και να πούμε στον τάδε. Ένας άλλος που μας έκανε μια προδοσία. Ένας άλλος που μας έκανε μία. Πίσω από την πλάτη μας μας είπε πράγματα. Ένας που μας αδίκησε στη δουλειά. Ένας άλλος που δεν αναγνωρίζει αυτά που έχουμε κάνει. Και επίσης και εμείς μπορούμε να έχουμε κάνει λάθη και να μην συγχωρούμε τον ίδιο μας τον εαυτό που τα έκανε μαντάρα κάπου. Λοιπόν. Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, καλό είναι να συγχωρούμε, γιατί έτσι αυξάνεται ο σεβασμός μας στον εαυτό μας. Λέμε, κοίτα να δεις, είμαι ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, είμαι ένας άνθρωπος που έχει μέσα του, ας πούμε, ένα μεγαλείο ψυχής. Και ξαναλέω, όταν λέμε συγχωρώ, δεν σημαίνει ότι γίνομαι πάλι θύμα. Απλώς πρέπει να μέσα και... μου γίνεται αυτή η διαδικασία. Έχω διαβάσει μια εκπληκτική φράση που τη λέω πολύ και την επαναλαμβάνω για να βοηθηθούμε όλοι, ότι το να μην μπορείς να συγχωρήσεις είναι σαν να θέλεις να πιείς εσύ το δηλητήριο για να πεθάνει ο άλλος. Ωραία. Δηλαδή, θυμώνεις εσύ, ναι. Είσαι έξαλλος εσύ, ναι, λες, ναι. Τον έτσι, τον αλλιώς, που μου έκανε εκείνο, που με αδίκησε, που δεν μου είπε αυτό, που με έκλεψε, που μου πήρε ένα μέτρο οικόπεδο και του είμαστε στα δικαστήρια, που. Αυτός όμως ούτε που το ξέρει, ούτε που τον νοιάζει, ούτε τίποτα. Εσύ είσαι αυτός που φθήρεσαι. Ναι, μπράβο. Άρα λοιπόν, όταν συγχωρείς, είναι μια πράξη που σε ανακουφίζει. Για και... να το δοκιμάσουμε σε πολλά πράγματα, μου φαίνεται. Κοίτα, άμα εγώ μια φορά, όταν το ξεκίνησα, λέω, έλα μωρέ, ας το γράψω, όπως διαβάζει κανένας το τι γράφω εγώ στο ημερολόγιο μου. Έτσι δεν είναι. Ας γράψω ότι συγχωρώ τον τάδε. Ναι, ναι. Έτσι. Ο οποίος μου την είχε δώσει, με είχε ενοχλήσει, με είχε προδώσει ένας σε μια δουλειά. Λοιπόν, και λέω, ας γράψω για ποιο λόγο θεωρώ ότι με πρόδωσε, ότι και με ναι, του κρατάω και τα λοιπά. Και το συγχωρείς, ας το κάνω λίγο έτσι, σαν παιχνίδι, σαν άσκηση. Και τελικά σε ανακουφίζει. Τουλάχιστον εμένα με ανακούφισε πάρα πολύ. Αυτός δεν το έμαθε ποτέ. Μια χαρά είμαστε. Έτσι, το αν εγώ θα του ξαναμιλήσω ή του μιλάω. Αυτό ή είναι αλλιώς, είναι το πώς θα το χειριστείς. Είναι άλλο θέμα. Που πρέπει να χειριστούμε και κάποιες υποθέσεις τέτοιες. Δεν Βεβαίως. Μπορούμε να δίνουμε άφηση αμαρτίων έτσι. Όχι. Αλλά τουλάχιστον εμείς λέμε για μέσα μας. Να μην μας κατατρώει. Ναι, το μετά, έτσι. Το πώς θα φερθούμε με αυτό τον κάθε Ξέρεις, άνθρωπο. Πάρα πολλές φορές αυτός ο κρυμμένος θυμός είναι το α και το ω αναστάτωσης πολλών πραγμάτων. Ναι, που φέρνουν και πολλά δυσάρεστα στην υγεία. Μακριά από μας τα καπνεύματα, λέω εγώ. Ναι, ναι. Αλλά τουλάχιστον να στο έχουμε και αυτό. Ας κάνουμε και μια συγχώρεση που λέει ένα συγχωροχάρτη. Ένα συγχωροχάρτη, ναι. Και ναι, και όσον αφορά στη συγχώρεση, ότι στη συνέχεια μπορούμε να συμφιλειωθούμε με κάποιον ή μπορούμε απλά να του μιλάμε, αλλά να έχουμε στο νου μας ότι κοίτα να δεις, μία απόσταση, ότι αυτός έχει κάνει αυτό, μπορεί να το ξανακάνει, δεν σημαίνει ότι άλλαξε. Κρατάμε και μια πισινή που λέμε. Ναι, κρατάμε μια πισινή, εγώ είμαι αυτός που αλάφρυνα, εκείνος μπορεί να μου την ξανακάνει, οπότε ας έχω το νου μου. Σωστό. Έχω συγκρώσει φύλακες. Έτσι, έτσι. Ο έβδομος τρόπος για να κρατάμε την αυτοεκτίμησή μας είναι να επιλέγουμε προσεκτικά το περιβάλλον μας. Δηλαδή, όταν έχουμε κοντά μας ανθρώπους που μας σέβονται, που μας αναγνωρίζουν, που μας εκτιμούν, στην ουσία ανακυκλώνουμε αυτά τα θετικά. Αυτή την καλή ενέργεια. Αυτή την καλή ενέργεια. Δεν τυχαίνει πάντα και τις περισσότερες φορές είναι εντελώς διαφορετικό. Ναι, αλλά όταν αρχίσεις και το παρατηρείς και λες, εγώ γιατί διαλέγω γύρω μου όλο αρνητικούς ανθρώπους, μήπως τα θέλω κι εγώ. Επομένως, μήπως να αρχίσει κανείς να πει, να γράψω από εδώ, ας πούμε, τις φίλους μου και τους γνωστούς μου και να βάλω ένα συν όποιοι βλέπω ότι έχουν θετική ενέργεια και ένα πλην αυτοί που δεν έχουν Παίζεται. Θετική ενέργεια. Λοιπόν, εάν δω λοιπόν ότι όλοι μου οι φίλοι έχουν αρνητική ενέργεια, εγώ τους διάλεξα, δεν τους διάλεξε άλλος. Άρα, λοιπόν, μήπως σιγά σιγά κάποιους φίλους
που δεν είναι αρνητικές, τους κάνουμε στην άκρη. Αλλά να φροντίσουμε να αναζητήσουμε γνωριμίες και να κάνουμε πιο στενές σχέσεις με αυτούς που βλέπουμε ότι μας σέβονται, μας επενούν. Και νιώθουμε ότι περνάμε και καλά μαζί τους. Και περνάμε και καλά μαζί τους και μας ενισχύουν αυτή την έννοια του σεβασμού απέναντι στο πρόσωπό μας. Ωραίο. Δηλαδή, όχι μόνο. Εκεί γύρω μας να μας σέβονται, για να είμαστε σε αυτό το περιβάλλον, να μάθουμε να ζούμε σε ένα... Που όπως είπες και στην αρχή, για να φτάσουμε στο 7, ξεκινήσαμε από το 1, που είπαμε ότι εμείς θα σεβόμαστε τον εαυτό μας και εμείς θα δίνουμε στους άλλους τις ερώτες, το πώς, ότι κοίταξε, εδώ θέλω να με σέβεσαι, θέλω να είσαι... Ναι, θα το λέμε, γιατί και ο άλλος μπορεί ούτε καν να καταλαβαίνει, το κάνει. Ναι. Άσχετα αν μπορεί μερικές φορές το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, εμείς θα το του πούμε. Ναι. Για να φτάσουμε λοιπόν στο 7, που να λέμε αυτό. Ακριβώς. Που να θέλουμε και οι άλλοι να είναι σε αυτό το περιβάλλον. Στη θετική αντιμετώπιση. Ναι, και στο σεβασμό απέναντί μας. Όπως εμείς, για να σέβομαι εγώ τον εαυτό μου, σημαίνει ότι θέλω και οι γύρω μου να σέβονται και οι άλλοι τον εαυτό μου. Σέβομαι τον εαυτό μου. Αλλά πρώτα θα τον σεβαστώ εγώ τον εαυτό μου. Θα το δώσω αυτό. Ναι, στον εαυτό μου. Ναι, και μετά θα ζητήσω και άλλοι να με σέβονται. Δεν μπορεί. Αλλά όταν εγώ δεν σέβομαι και με τσολοπατάω, πόσο άλλος θα με σεβαστεί. Ακριβώς. Και το τελευταίο 8ο κομμάτι είναι να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να δεχτούμε ότι έχουμε τρωτά σημεία. Όταν αναγνωρίσουμε ότι έχουμε τρωτά σημεία, και δεν εννοώ τους τι λέγω, αυτός είμαι, που λένε κάποιοι. Ναι, το λένε πολύ. Πολλοί το λένε. Ναι. Συνέχεια, ότι εγώ αυτός είμαι. Άμα σ' αρέσει. Εγώ αυτός είμαι. Δεν τι το καλά λέω, να το λέγαμε έτσι ο καθένας μόνος του. Ναι. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω με την έννοια ότι έχω τρωτά σημεία και ότι σέβομαι και αναγνωρίζω ότι θα τα καταφέρω. Δηλαδή ξέρω ότι, ξέρω εγώ, είμαι φοβητσιάρης ή ότι δεν είμαι πρωτοπόρος, δεν θα τολμήσω να πάρω ρίσκο να ανοίξω μια καινούρια δουλειά. Mm-hmm. Προτιμώ να πάω υπάλληλος. Το αναγνωρίζω όμως αυτό. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κάνει την πρώτη κίνηση, ας πούμε. Ή δεν είμαι ο άνθρωπος που άμα μου τύχει κάτι δυσάρεστο, πέφτω κάτω και κλαίω και οδύρωμαι. Το ξέρω ότι είμαι υπερβολικός στις αντιδράσεις μου. Δηλαδή έχω κάποια τρωτά ή ότι είμαι επιρρεπής στο να γίνω θύμα. Το ξέρω. Οπότε ένας λόγος παραπάνω... Να προσέχεις πιο πολύ. Ακριβώς, να προσέχεις περισσότερο και να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρεις, διότι έχεις καταφέρει και άλλα πράγματα πριν. Και αν τα θυμηθείς, που δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε, γιατί θυμόμαστε μόνο τις αποτυχίες, αλλά αν αρχίσεις και θυμάσαι όσα έχεις πετύχει από το παρελθόν... Άρα γιατί να μην γίνουν και κάτι και στο παρόν. Και γιατί να μην μιλούν και στο παρόν και γιατί να μην γίνουν και στο μέλλον. Επομένως, εάν σκεφτούμε ότι ναι, έχω τρωτά σημεία, έχω αδυναμίες, δεν είμαι ο τέλειος. Και τις ξέρω. Τις αναγνωρίζω, έψαξα να τις βρω, ναι. Τις βρήκα. Ανθρώπινο είναι. Ανθρώπινο είναι και δεν παριστάνω ότι είμαι εγώ τέλειος και ο άλλος είναι το πρόβλημα. Αν λοιπόν ναι, τα αναγνωρίσω αυτό, αντιλαμβάνομαι ότι έχω αυτοπεποίθηση και λέω εντάξει. Το ξέρω, θα κοιτάξω με βάση αυτό πώς εγώ να ξεπεράσω τις αδυναμίες μου και με εμπιστοσύνη θα επαναλάβω κάτι καλό που έκανα και στο παρελθόν, θα το κάνω και τώρα. Ή τουλάχιστον κάτι παρεμφερή, γιατί και πολλές φορές το τώρα, και όπως είναι τώρα το δύσκολο τώρα που περνάμε, δεν έχει καμιά σχέση με το... Το τώρα, το προχτεσινό. Το... Μπράβο. Ενώ και το προχτεσινό μιλάμε και πριν από 15 και 20 χρόνια. Ναι, βέβαια. Πριν, ας πούμε, από αυτά τα 10 χρόνια που νομίζω ότι η τελευταία δεκαετία και ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, τα τελευταία χρόνια που έχουν αλλάξει τα πάνω κάτω στις ζωές όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό όμως είμαστε και εμείς εδώ, για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθηθούμε. Γιατί μην νομίζετε, δεν τα λέμε μόνο για τους άλλους. Τα λέμε και για εμάς πρώτα-πρώτα. Τα λέμε και για εμάς, να τα ακούμε και εμείς, αλλά να τα ακούτε και εσείς, γιατί είμαστε όλοι να είμαστε μέσα σε όλα. Έτσι, γιατί μια αδυναμία από αυτές που λέμε είναι και η αδυναμία που δείξαμε τον τελευταίο καιρό, πιστεύω, ότι δεν θέλαμε να βάζουμε στην άκρη χρήματα. Αυτό είναι μια συνήθεια. Δηλαδή τα συνήθεια. Τα παλιά χρόνια δηλαδή. Όλοι οι άνθρωποι βάζανε στην άκρη εγώ κάτι. Και τον παππού μου και τη γιαγιά μου και τη μαμά μου δεν περάσαμε καραπλούσια, ούτε καρπλούσια, αλλά δεν μας έλειψε κάτι. Νοικοκύριδες που λέμε. Μπράβο. Αλλά βάζανε στην άκρη. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι ήταν και καιροί, βρε παιδί μου. Ναι, ήταν συνήθεια. Είναι ξέρανε, συνήθεια. Ήταν πρακτικοί άνθρωποι. Αυτό μας το έχουν περάσει και σε εμάς, ας πούμε, και στα παιδιά. Είχαν πρακτικότητα. Και έχουμε ξαναγυρίσει σε αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα της τότε εποχής μου θυμίζουν τη γιαγιά μου. Πώς έπαιρνε πράγματα, πώς τα ανακύκλωνε, πώς φρόντιζε γι' αυτό, πώς έκανε ναι, 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 ναι. Είπα, ας πούμε, ότι δίνουν τώρα συμβουλές και σε site μέσα και στο διαδίκτυο το πώς να κάνεις ανακύκλωση του νερού, ας πούμε. Να πλένεις, ας πούμε, το που κάνεις
ντους να πλένεις την βεράντα σου. Θυμάμαι πάλι... Αυτό είναι και από σεβασμό και όλα στο νερό, γιατί δεν υπάρχει και πολύ. Θυμάμαι όμως, μέχρι και πέρσι πρόπερσι, γειτόνισσες που βγαίνανε στο δρόμο με το λάστιχο και καταβρέχαν όλο το δρόμο, πλένανε το δρόμο. Τη σπατάλη νερού, θα έλεγα εγώ. Ναι. Μέχρι και χαζομάρα, ας πούμε, να πλένεις στο δρόμο. Ναι, όχι, σίγουρα. Κάθε το νερό είναι τόσο πολύτιμο που το θεωρώ πάνω απ' όλα. Και, δεν έχει μόνο να κάνει με την οικονομική μας κατάσταση στην τωρινή. Όχι, βέβαια. Είναι γιατί... δηλαδή τόσο πολύτιμο, τόσο απαραίτητο. Δεν είναι. Ναι, είναι, εγώ είναι δηλαδή... να το λυπάσαι. Δεν χρειάζεται να ανοίγεις τις βρύσες μέχρι να πλένεις τα δόντια. Ναι. Να πλύνεις το δόντι και να τρέχει βρύση. Αυτό λοιπόν, γιατί είπαμε για τις συνήθειες και ότι δέχομαι τα τροτά μου σημεία που είπαμε και ότι προσπαθώ να αλλάξω. Εγώ μέχρι πριν από 5 χρόνια, όταν έπλαινα τα δόντια μου, έτρεχε το νερό άφθονο. Κάποια στιγμή λοιπόν κάναμε μια δουλειά, μια καμπάνια για το νερό. Και εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι είμαι κι εγώ ένας πολίτης που κάτι χρειάζεται να κάνω για το νερό. Τι μπορώ να κάνω? Και σκέφτηκα αμέσως τα δόντια. Το να πας κόντρα σε μια συνήθεια είναι από τα δυσκολότερα πράγματα. Λοιπόν, και είπα, θα το κάνω και θα το προσπαθήσω. Τη μία μέρα το θυμήθηκα, τη δεύτερη το θυμήθηκα, την τρίτη το θυμήθηκα. Σιγά-σιγά-σιγά τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, είναι κλειστό το νερό όσο βουρτσίζω τα δόντια. Δηλαδή, και δεν αγχώνομαι και να τα βουρτσίζω γρήγορα, όχι, γιατί έχω ανοιχτή τη βρύση. Με την ησυχία μου τα βουρτσίζω, ναι, λεπτομέρεια όπως πρέπει. Να πω ότι χρειάζεται, λέω, κάτι να γίνει, να γίνει. Να σπατάλει νερό σε κάτι, σπατάλει. Σαγωγικά. Ναι. Να χρειαστεί το νερό να γίνει, να ποτιστεί. Το να χωράφει να ποτιστεί. Αλλά το να γίνει σπατάλει, όχι. Ναι, όχι. Αυτό πια ναι. Οπότε, έχουμε τελειώσει με τα θέματα μας. Έχουμε τελειώσει με τα 8 μας θέματα που αφορούν στο θέμα του σεβασμού και της αυτοεκτίμησης. Και επομένως θα επανέλθω για να πω ότι πρώτα εμείς χρειάζεται να σεβόμαστε τον εαυτό μας και μετά να μας σέβονται οι άλλοι. Δεν μπορεί γιατί να το ζητήσουμε. Αυτό είναι αλληλουχία. Ακριβώς. Δηλαδή, δίνεις ότι το εσύ μήνυμα. Σέβεσαι, το μπράβο. Το αυτό μήνυμα δίνεις. Δίνεις το μήνυμα και ο άλλος το παίρνει. Άμα δεν το πάρει, του το λες κιόλας. Και από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα λέει είναι ιστορία. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Και μετά αρχίσεις να έχεις, να κατηγορείς τον εαυτό σου, να έχεις ενοχές, να έχεις θυμό, να κάνεις κριτική, να λες, κοίτα να δεις, όλη την ώρα εγώ κάνω το, όλη την ώρα εγώ είμαι το θύμα. Ή να λες, πάλι δεν τα κατάφερες. Ή όλα αυτά που κάνουμε οι εσωτερικοί διάλογοι, στην ουσία δείχνουν ότι δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας, δηλαδή δεν τον εκτιμάμε. Όσο πρέπει. Όσο πρέπει. Μονίμως θα είμαστε σε μια κατήφια. Οπότε θα είναι πολύ εύκολο να δεχτούμε και την ανάλογη συμπεριφορά από τους έξω από εμάς, από τους τρίτους. Αφού εμείς οι ίδιοι όλο μας κατηγορούμε, όλο μας δεν λέμε μπράβο ρε παιδί μου, τα κατάφερες. Κοίτα να δεις. Και ή λέμε, όχι, και πάλι δεν τα καταφέρεις εδώ. Όχι, πάλι θα σου ξεφύγει αυτό το λάθος. Και το ένα λάθος. Άλλο, και ένα άλλο, το ότι έχουμε τροτά σημεία. Δεν είμαστε τέλειοι. Δεν φταίνε ναι, μόνο ναι, οι άλλοι. Φταίμε και εμείς. Και άλλο, και ένα, το έκτο, το τέταρτο. Ποιο ήταν? Που ήταν, που είπαμε ότι χρειάζεται να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου και εσύ. Για να και τα να αλλάξουν και τα υπόλοιπα. Αλλιώς δεν γίνεται. Κατερνάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε να πούμε εδώ εμείς πάντα. Όπου βρισκόμαστε, μονίμως λέμε. Προλαβαίνω να πω για, για το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, πες το, πες το. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το Σαββατοκύριακο από Παρασκευή ξεκινάει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων μία εκδήλωση με 27 ομιλητές που λέγεται «Νέες Ματιές». Το πρόγραμμα μπορεί να το δει κανείς στο «Νέες Ματιές» με λατινικούς χαρακτήρες, νέεσματιές.gr, και η είσοδος είναι δωρεάν και θα μιλήσουν άνθρωποι από πολλούς χώρους και τομείς, από αρχιτέκτονες, life coaches, ψυχίατροι, σκηνοθέτες, άνθρωποι που ασχολούνται με τα social media, άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει στην Ελλάδα εναλλακτικές θεραπείες ή θρησκείες. Οι δηλαδή, νέες ματιές, δηλαδή, σε ένα θέμα ή σε πολλά θέματα? Σε πάρα πολλά θέματα, πολλά θέματα, και ανοίγουν το κεφάλι μας και ωραία, το μυαλό αυτό, μας, και έτσι, και είναι εμπνευστικά, γιατί ελπίζουμε, με αυτά που θα ακούσουμε, εγώ είμαι σε μία ενότητα συντονίστρια, δεν μιλάω, συντονίζω 4 άλλους. Ωραία. Και τα θέματα τους είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ένας μάλιστα θα πει τα μηνύματα που μας δίνει ο Τσέχοφ. Λέω, για να δω, να τα ακούσω κι αυτό. Είναι κακό. Γιατί όλα αυτά τα θέματα πιστεύω ότι μας ερεθίζουν και μας κάνουν σαν πολίτες
να μην είμαστε το μυαλό μας μόνο στα αρνητικά ή μόνο. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή μιλάνε δωρεάν. Να πάνε και βλέπουν. Και μιλάνε για κάποια θέματα τα οποία όταν σε εμπνέουν μπορείς να κινητοποιηθείς. Και να βρεις και λύσεις. Και να βρεις λύσεις και να κινητοποιηθείς να κάνεις και εσύ δικά σου πολύ πράγματα. Πολύ μου αρέσει. Πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, στο Δήμο Αθηνών, στο Πνευματικό, Παρασκευή, Σαββατό, Κυριακή, τι ώρες? Την Παρασκευή είναι το απόγευμα, το Σάββατο είναι όλη μέρα και την Κυριακή είναι το πρωί μέχρι τις 12. Ωραία. Νομίζω ότι άμα μπουν και στο Ακαδημία 70. Ωραία. Και πώς το λέει, και νεασματιές.gr θα είναι. Θα δουν όλο το πρόγραμμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και. Καλή σεζόν να έχετε όλοι. Να έχουμε κιόλα για όλους. Και να πω και ένα γεια σε όλους όσους μας παρακολουθήσανε.